Και πάμε στο Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο, διότι εκεί υπήρξαν πραγματικά πολύ σοβαρά ζητήματα και στο αεροδρόμιο και στα νοσοκομεία και σε πάρα πολλές, σε δεκάδες επιχειρήσεις. Ναι, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα που αφορούν αυτό το blackout. Έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι η μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη Γερμανία κλείνει 340 υποκαταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί δεν λειτουργούν τα ταμεία. Επίσης έγινε γνωστό ότι και η βιομηχανία Mercedes στο εργοστάσιο της στην Τουτγκάρδη έχει πολύ μεγάλα προβλήματα και έχει επιβραδύνει την παραγωγή. Τώρα, πραγματικά πρωτοφανές χάος στο αεροδρόμιο του Βερολίνου από το πρωί. Και γιατί αυτό? Γιατί σήμερα, αύριο και μεθαύριο είναι οι πιο κρίσιμες ημέρες για το αεροδρόμιο ολόκληρο το χρόνο. Από σήμερα ξεκινούν οι καλοκαιρινές διακοπές. Περίμεναν σήμερα στο αεροδρόμιο 65.000 επιβάτες. Από τις 7 το πρωί δεν πέταγε τίποτα. Καθυλώθηκαν όλα τα αεροσκάφη, ούτε προσγειώσεις ούτε απογειώσεις. Έκλεισε και ο εναέριος χώρος γύρω από το Βερολίνο, άρα δεν μπορούσαν να υπάρξουν και υπερπτήσεις. Τρομακτικό το χάος που δημιουργήθηκε, ακυρώθηκαν πάρα πολλές πτήσεις. Η Eurowings, η γερμανική εταιρεία, ακύρωσε όλες τις πτήσεις της. Σιγά σιγά έχει αρχίσει να επανέρχεται το αεροδρόμιο, όμως επειδή έχουν ακυρωθεί τόσες πολλές πτήσεις, το χάος θα μεταφερθεί και τις επόμενες ημέρες. Αποκλείεται δηλαδή μέσα στις επόμενες 3-4 μέρες να επανέλθουν κανονικά. Μεγάλα προβλήματα και στο αεροδρόμιο του Αμβούργου. Επίσης, 3 νοσοκομεία στη Βόρεια Γερμανία χτυπήθηκαν από το blackout και ανέστηλαν χειρουργία, με αποτέλεσμα και εκεί να υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά το τι γίνεται το μαθαίνουμε σιγά σιγά. Ο Σόλτς δήλωσε πριν από λίγο ότι περιμένουμε απαντήσεις από τις υπηρεσίες μας. Δεν έχω τίποτα άλλο να δηλώσω. Είναι αδιανόητο πραγματικά αυτό που συνέβη, οι συνέπειες τρομακτικές, και με τους ειδικούς να λένε ότι θα πάρει χρόνο να αποκατασταθεί συνολικά το πρόβλημα αυτό που έχει δημιουργηθεί παγκοσμίως.